Καλό μεσημέρι. Εγώ μιλάω. Ναι, εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλησπέρα, Ζήνα. Καλησπέρα σε όλο το πάνελ. Σας ευχαριστώ. Μιλάω στον Ενικό γιατί σε νιώθω δικό μου άνθρωπο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μπαίνεις κάθε μέρα στα σπίτια μας. Ευχαριστούμε. Ήθελα να αναφέρω ένα περιστατικό που συνέβη στο παιδί μου πέρσι, στην πρώτη γυμνασίου. Από Ανατολική Αττική είμαστε. Άρα τα στατιστικά που δείξαμε, δείξε το χάρτη, σε παρακαλώ. Δημήτρη μου, στην Ανατολική Αττική είναι... Έβαλε το δάχτυλό το καλιακμάνι στα είναι στατιστικά. Είναι πολλά. Για να σας ακούσουμε, λοιπόν. Ανατολική Αττική εγώ δεν ήμουν ταξί. Πρώτη χρονιά το παιδί πήγαινε πρώτη γυμνασίου. Ξέρετε, στο γυμνάσιο τα παιδιά ανακατεύονται, έρχονται και από άλλα δημοτικά. Οπότε γίνονται και καινούριες γνωριμίες, καινούριες παρέες. Έκανε λοιπόν παρέα με ένα παιδάκι από άλλη χώρα, να μην αναφέρουμε τώρα τη χώρα, καταλαβαίνετε. Οι οποίοι το παίζουν ενταΐδες και εγώ είμαι και κανένας άλλος. Λοιπόν, μαλώσαν λεκτικά τα παιδιά που ήταν στην ίδια τάξη. Το παιδάκι το άλλο όμως είχε και έναν μεγαλύτερο αδελφό στην τρίτη γυμνασίου και πήγε και το είπε στον αδελφό του ότι εγώ μάλωσα με το συμμαθητή μου και πήγε το μεγαλύτερο παιδί, έπιασε τον γιο μου και του είπε ότι όταν σχολάσουμε... θα σε βρω έξω, θα σε δείρω τόσο πολύ που θα σε σκοτώσω, θα σε ρίξω σε ένα χαντάκι, δεν θα σε βρουν ποτέ και μετά θα δείρω τη μητέρα σου και τον πατέρα σου. Θα φέρω όλους μου τους φίλους, αυτούς τους νταΐδες, και θα δείρουμε και θα σκοτώσουμε και τη μητέρα σου και τον πατέρα σου. Το παιδί γύρισε στο σπίτι σε σοκ. Ευτυχώς δεν δούλευα εγώ εκείνη την ημέρα για να μπορέσει το παιδί να μου πει τι έγινε. Τρέχω κατευθείαν επάνω στο σχολείο, καθηγητές, διευθυντής αδιάφοροι, σας μιλάω ειλικρινά αδιάφοροι, και το παιδί μου ήξερε που μένει ο συμμαθητής του, οπότε πήγα να βρω τη μαμά του, να μιλήσουμε σαν δύο μαμάδες που τα παιδιά μας πόσουν. Πολιτισμένες μαμάδες. Ακριβώς. Λοιπόν, δεν μου άνοιξε την πόρτα η κυρία, παρά από μέσα από την πόρτα, όταν της είπα ότι το μεγαλύτερο παιδί σας απείλησε το παιδί μου, μου είπε ότι παιδιά είναι, τι να κάνουμε. Mm. Λέω, δεν είναι έτσι, κυρία μου, της λέω. Μα δεν το απείλησε, του είπε κιόλας, έλα έξω το, μετά το, να το συνεχίσουμε το καυγά. Θα σκοτώσω, λέει. Ακριβώς. Θα σε σκοτώσω, λοιπόν, του είπε, δεν του είπε. Το ρώτησα το παιδί μου, αν ήθελε να πάμε στην αστυνομία, γιατί δεν ήθελα να κάνω κάτι που δεν το θέλει και το φοβήσω περισσότερο. Μου είπε όχι, μαμά μου, λέει, δεν θέλω να το συνεχίσουμε γιατί φοβάμαι. Μην γίνουν χειρότερα. Πώς είναι η κατάσταση τώρα μεταξύ τους? Λοιπόν, θα σας πω. Έκτοτε το παιδί δεν ήθελε να πηγαίνει σχολείο. Η διευθύντρια τότε μου είπε ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι για τις απουσίες. Ενώ είναι ένας άριστος μαθητής του 19 και του 20. Μου λέει δεν μπορώ να κάνω κάτι για τις απουσίες. Τη λέω συγγνώμη, λέω, θα μείνει το παιδί μου στην ίδια τάξη. Γιατί εσείς δεν μπορείτε να κοντρολάρετε το σχολείο και κάποια παιδιά. Δεν μπορείτε να βάλετε σε τάξη κάποια πράγματα. Και μου είπε μόνο εάν φέρετε χαρτί από δημόσιο παιδοψυχίατρο ότι το παιδί σας πάσχει από ψυχιατρική διαταραχή. Μόνο το δικό σου παιδί πάσχει. Να το βγάλω τρελό το παιδάκι μου. Το δικό σου παιδί πάσχει. Για να δικαιολογήσεις απουσία. Ακριβώς, Ζήνα μου. Και αναγκάστηκα. Είμαστε μια οικογένεια... μέση, θα έλεγα. Δουλεύουμε κι εγώ και ο σύζυγος, με δύο παιδιά, να τα βγάλουμε πέρα με ενίκια, φροντιστήρια, ιστορίες, όλα αυτά. Αναγκάστηκα και πήγα σε γιατρό του δημοσίου, πλήρωσα 100 ευρώ. Ο γιατρός μου είπε ότι το παιδί σας, κυρία μου, απλά είναι λίγο φοβισμένο, δεν έχει τίποτα. Και τον παρακάλεσα να μου γράψει ότι το παιδί μου έχει ψυχιατρικό θέμα για να του δικαιολογούν τις απουσίες. Και το έγραψε. Το έγραψε δημοσίου. Ο γιατρός του δημοσίου. Ναι. Αλλά εντάξει, τώρα ο άνθρωπο για να βοηθήσει. Αυτόν τον παρακάλεσα εγώ. Δεν λέτε, παιδιά, γιατρό δεν έκανε μια λάθο διάγνωση ο γιατρό. Γιατί αν δεν έπασε το παιδί, πρώτον αυτό. Δεύτερον, πήρε 100 ευρώ ο γιατρό. Αυτό ο άνθρωπο πήγε για να γλιτώσει το παιδί, να μην το προστατεύσει, παιδιά. Ακριβώς.
Για να προστατεύσω το παιδί μου το έκανα. Οι καθηγητές, με συγχωρείτε, καλέσανε και τις δύο πλευρές στο σχολείο, στο γραφείο εκεί, ο διευθυντής, η διευθύντρια, τι είναι, να ρωτήσουν, να προσπαθούν να διευθετήσουν την κατάσταση. Τίποτα. Το μόνο, κάνανε μία επίπληξη στο παιδί, ότι σε παρακαλώ μην. Και στα δύο, γιατί ήταν αδέρφια. Το ένα που τσακώθηκε με το γιο μου και ο μεγαλύτερος αδελφός. Σταμάτησε μετά την επίπληξη να απειλεί το παιδί σας. Λεκτικά, ναι. Απλά τον κοιτούσε περίεργα στα διαλύματα. Του έκανε κάτι νοήματα και αυτά και του έλεγα εγώ, παιδί μου, μην δίνει σημασία. Άρα απέδωσε η πίεση από τον διευθυντή του σχολείου, η παρατήρηση τέλος πάντων. Ναι, αλλά έκανε πράγματα το άλλο παιδάκι, ώστε να μην μπορεί ο δικός μου ο γιος να αποδείξει ότι έχουν γίνει. Ναι. Του έκανε δηλαδή με τα χέρια, του έδειχνε δηλαδή στο λαιμό, σημεία στο λαιμό ότι θα σε σφάξω και κάτι τέτοια. Ευχαριστούμε πολύ, καρδιά μου.